Με λύπη σήμερα ήρθα να ανοίξω το γραφείο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με την Αφαιρία της Πελοποννήσου και του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αρκαδίας και είδα μία πόρτα παραβιασμένη, η οποία είχαν μπει μέσα, τη είχαν παραβιάσει και το συρτάρι του γραφείου του Συλλόγου των ΑΜΕΑ Αρκαδίας. Την είσοδο του γραφείου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου και του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αρκαδίας παραβίασαν άγνωστοι με σκοπό την διάρρηξη, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν χρήματα ή κάποιο έγγραφο, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος των ΑΜΕΑ Πελοποννήσου, κ. Νίκος Καραλής. Μέχρι στιγμής, από ό,τι κάναμε την έρευνά μας, είδαμε ότι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ήρθε η ασφάλεια, έκανε σήμανση. Και περιμένουμε να δούμε μήπως βρεθεί κανείς που έκανε αυτή τη χειρονομία. Εγώ λέω ότι όταν αυτή τη στιγμή έφτασαν άτομα να πάνε να κάνουν διάρρηξη στα γραφεία των ΑΜΕΑ και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας σε ένα πιο ευαίσθητο σωματείο που ο κόσμος δίνει χρήματα σε αυτά τα σωματεία, φανταστείτε τι μπορεί να πάθουμε. Δηλαδή, μπορεί να πάθει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, τι μας περιμένει εν ώψη των γιορτών. Πρέπει να βάλουμε στα σπίτια μας security. Γνωρίζετε πότε έγινε το περιστατικό και ποιοι μπορεί να είναι ίσως ύποπτοι? Δεν μπορώ εγώ να ξέρω τους ύποπτους. Εμείς χτες 2 η ώρα που φύγαμε, τα αφήσαμε τα πράγματα στην τέλεια. Το πρωί 10 παραπέντε σχεδόν που ήρθα να ανοίξω, είδα αυτή την κατάσταση. Τώρα έγιναν χτες το βράδυ, έγιναν σήμερα το πρωί, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτά έγιναν εν ώρα εργασία επάνω που είναι τα άλλα σωματεία, που είναι Ερυθρός Σταυρός και Χοροδία. Διότι αυτή η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Καταρχήν δεν ήταν παραβιασμένη εξωτερική πόρτα καμία. Ωστόσο, βραδινές ώρες που επάνω ήταν ανοιχτά και τα άλλα σωματεία, θέλω να πιστεύω κάποιοι κύριοι μπήκαν μέσα εδώ και ανοίξαν την πόρτα αυτή. Διότι και το θέμα είναι ότι και να ήταν η πόρτα τραβηγμένη, να την είχαν κλείσει και να έχει κρυφτεί κάποιος μέσα, μετά δεν μπορεί να βγει έξω εάν δεν έχει κλειδί. Ωστόσο, ήταν η πόρτα ανοιχτή εν ώρα υπηρεσίες. Ο κύριος Καραλής ανέφερε πως θεωρεί ότι η διάρρηξη έγινε εν ώρα εργασίας, βραδινές ώρες, ενώ τόνισε πως ήδη η σήμανση πήρε δαχτυλικά αποτυπώματα και θα προχωρήσουν σε καταγγελία και θα αναμένουν και το αποτέλεσμα από την ασφάλεια Τρίπολης. Εμείς είχαμε. Αμέσως ειδοποιήσαμε την ασφάλεια, ήρθε η ασφάλεια εδώ πέρα, μετά ήρθε και η σήμανση, έκανε τη σήμανση και τώρα περιμένουμε να δούμε ότι μήπως ακριβώς έρθει κανένας. Θα πάμε να κάνουμε τώρα την καταγγελία μας στην ασφάλεια και θα αναμένουμε να δούμε τι μπορούμε να γίνει το παραιτέρω.